Σκηνέ από αστυνομική ταινία εκτελήχθηκαν χθε τα μεσάνυχτα στο χωριό Δημήτριο του Δήμου Ρηγαφερέου στην ευρύτερη περιοχή του Βελεστίνου. Ομάδα διαρρηκτών Ρωμά μπήκαν σε αυλή σπιτιού με σκοπό να κλέψουν αντικείμενα και σιδερικά. Έγιναν όμω αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη τη οικία, ο οποίο ξεσήκωσε τη γειτονιά και του πήραν όλοι μαζί στο κυνήγι. Οι Ρωμά επιβιβάστηκαν σε αγροτικό αυτοκίνητο και κατευθύνθηκαν προ το βόλιο, ενώ το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Ακολούθησε καταδίωξη των αστυνομικών αλλά και κατοίκων του χωριού με τα ιδιωτικά του αυτοκίνητα, ενώ οι αστυνομικοί κατάφεραν να εγκλωβίσουν του δράστε στον οικισμό του Αλιβερίου Νέα Ιωνία. Οι Ρωμά, όπω έγινε γνωστό, επιτέθηκαν σε αστυνομικό που έσπευσε να του περάσει χειροπέδε. Θύμα τη κλοπή είναι ένα 50χρονο άνδρα, ο οποίο έδωσε ένα καλό μάθημα στου επίδοξου διαρρήκτε. Η δίκη πάντω αναβλήθηκε για την υπόθεση για την ερχόμενη Δευτέρα 6 Ιουνίου. Οι συλληφθέντε αρνούνται πάντω τι κατηγορίε. Ενώ ένα εξ αυτών, ένα 23χρονο, φαίνεται να υποστηρίζει πω οι αστυνομικοί χτύπησαν τον πατέρα του και προκειμένου να τον βοηθήσει, έσπρωξε αστυνομικό και έπεσε πάνω του.